Με την κυρία Μανταλίνα Παπαδοπούλου, πρέπει να σας πούμε ότι επικοινώνησε μαζί μας, ρωτήσαμε την κυρία Παπαδοπούλου, αν μας το επιτρέπει, γιατί συνέντευξη είναι με την κυρία Παπαδοπούλου. Και θέλει να παρέμβει για όσα υποστήριξε η κυρία Παπαδοπούλου ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να κάνω την παρέμβαση. Η κυρία Παπαδοπούλου, όσο ανέφερε ψευδώς, δεν βρισκόμαστε κανένα κότερο του κύριου Πρεντέρη στη Μύκονο. Βρισκόμαστε ένα φουσκωτό. Ένα φουσκωτό το οποίο κοστίζει περίπου το 1 πεντηκοστό από όσο το σκάφος του αρχηγού της. Όμως δεν είναι εκεί το ζήτημα εδώ. Εγώ δεν είμαι υπουργός άμυνας της χώρας, ούτε βρέθηκα ως υπουργός άμυνας έστω στο φουσκωτό του κυρίου Πρεντεντέρη. Εγώ βρέθηκα στο φουσκωτό του κυρίου Πρεντεντέρη ως βουλευτής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Ο κύριος όμως υπουργός άμυνας και αρχηγός της, κύριος Καμένος, βρέθηκε στο Μονακό να ζει τη μεγάλη ζωή, ενώ είναι υπουργός άμυνας Ελλάδος και ενώ δύο Έλληνες στρατιωτικοί παραμένουν εχμάλωτοι στην Τουρκία, κατά δική του δήλωση. Και το έκανε μάλιστα την ίδια στιγμή που ο αρχηγός του και πρωθυπουργός του και πρωθυπουργός της κυρία Μανταλένας, ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm. διαπραγματεύεται να παραδώσει το ιερό όνομα της Μακεδονίας. Όταν λοιπόν τα κάνει όλα αυτά ο κύριος Καμένος, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο μας δικαίωμα να ασκήσουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, επί της ουσίας έχει επίσημη πρόσκληση. Έχει επίσημη πρόσκληση ο κύριος Καμένος. Της αρέσει το ύφος του αρχηγού της, αυτό το χυδαίο ύφος του χθεσινού tweet ή του σημερινού κατά Βαρβιτσιώτη, όπου φέρνει αυτή τη χυδαιότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Να πάρουμε μια απάντηση, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Να πάρουμε μια απάντηση. Κύριε Παπαδοπούλου, αυτό. Ελάτε, κύριε Παπαδοπούλου. Καλά τα περί χυδαιότητας, θα αντιπαρέχουμε για την χυδαιότητα, κύριε Παπαδοπούλου. Κοίτα ποιος μιλάει, λέει αυτή η απαντήση. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσει, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Παπαδοπούλου. Λοιπόν, βλέπω εδώ το σκάφος. Αυτό το με τον κύριο Πρεντεντέρη, ναι. Στο οποίο πήγε ταξίδι ο κύριος Γεωργιάδης. Πήγε ταξίδι με εκπρόσωπο της τέταρτης εξουσίας. Πήγε διακοπές μαζί του, σε κότερο. Εν πάση περιπτώσει, εξακολουθεί να ισχύει αυτό το οποίο είπα στην αρχή, ότι πρόκειται περί αστειότητας. Βεβαίως έχει κάθε βουλευτής το δικαίωμα να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που να είναι μεμπτό σε αποδοχή πρόσκλησης από αρχηγό κράτους. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά. Να είχαμε να λέγαμε του κύριου Γεωργιάδη, όπως μας έχει συνηθίσει. Η ιδεότητα του κυρίου Καμένου, κυρία Παπαδοπούλου. Αφήστε τα περί ιδεότητας, κύριε Γεωργιάδη, που κάνετε διακοπές με εκπροσώπους της τέταρτης εξουσίας. Αφήστε τα. Η ιδεότητα σας εκπροσωπεί, λέω, κυρία Παπαδοπούλου. Εσάς εκπροσωπεί και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε και έχετε και άγετε τη Νέα Δημοκρατία με τέτοια. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Δεν άκουσα τι είπε. Εγώ είμαι κακός να ρωτήσω και ο άλλος δεν είναι ο πρόεδρος, κακός να το γράψει. Την ερωτώ λοιπόν. Μιλήστε πιο αργά και σταθερά να σας ακούμε κιόλας, γιατί στο στούντιο δεν ακούγεστε καλά. Ακούγεται ότι ρουλιάζετε μόνο. Ναι, ακούστε με, κύριε Παπαδοπούλου. Αν γράφαν αυτό για εσάς, θα σας άρεσε. Ποιο αν γράφαν? Αυτό που έγραψε ο κύριος Καμένος στο tweet. Ποιο? Αυτό για τα μοντέλα που κρύβουν τους εραστές τους και τις βίζοντες στη Μύκονο. Θα σας άρεσε. Κάποιο λόγο έχει για να τα γράφει όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μας κάνετε εσείς υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε. Αν κάποιος έχει εκχυδαίσει την πολιτική ζωή του τόπου, αυτός είστε εσείς, κύριε Γεωργιάδη. Θα σας άρεσε. Αυτό εκπροσωπείτε τώρα στην τηλεόραση. Βγαίνοντας να υπερασπιστείτε τον Καμένο, εκπροσωπείτε και υπερασπίζετε αυτή τη χυδαιότητα. Υπερασπιζόμαστε έναν πατριώτη ο οποίος είναι καθαρός και δεν έχει βάλει το χέρι στο μέλι από εδώ πάνω, κύριε Γεωργιάδη. Υπερασπίζετε τη χυδαιότητα του αρχηγού σας. Μην ορίεστε. Ντροπή σε εσάς. Ευχαριστούμε. Όσο θέλω να προσβάλλουν την υπόλοιψη μου. Λοιπόν, ντροπή που βγαίνετε στην τηλεόραση, κύριε Γεωργιάδη, νέα γυναίκα και υπερασπίζεστε τη χυδαιότητα. Κύριε Αντιπρόεδρε, είναι ηθικόν το θέμα? Πρώτα απ' όλα το tweet του Καμένου είναι σχεδόν χειρότερο και από ό,τι βρέθηκε στη φόρμα. Θα μας μιλήσει για ηθική ποιος αυτή τη στιγμή, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει χυδαεί στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν ακούγεται, κανένας έτσι. Και βγαίνει η κυρία Παπαδοπούλου σαν να μην σημαίνει τίποτα. Τι έγινε, κύριε Γεωργιάδη, εντάξει, θα πάρετε και τις απαντήσεις σας στην Βουλή όπως σας πρέπει. Κύριε Γεωργιάδη, ηρεμήστε λίγο. Μα εντάξει, δεν είμαι καθόλου ήρεμος και λυπάμαι για εσάς. Το βλέπω, ποτέ δεν ήσασταν. Κάποιος λόγος θα υπάρχει γι' αυτό.
εκπροσωπείτε και πιστεύετε σε αυτή τη χιδεότητα. Σα λυπάμαι πραγματικά. Εμείς συμφέροντα δεν εκπροσωπούμε, κύριε Γεωργιάδη. Εμείς το χέρι δεν το βάλαμε στη μαρμίτα από τον αγκώνα, κύριε Γεωργιάδη. Θα τραπείτε πάρα πολύ, κυρία μου, για αυτά που λέτε σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Το καμένο σα κάνει ζημιά. Όταν ορίεστε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν σα ακούμε, κύριε Γεωργιάδη, να ξέρετε. Όμω διάβασε, είδε και τι φωτογραφίε, είδε και τον Αλβέρτο. Θυμάται και τον καμένο που οριόταν για τις αυτοκτονίες. 5.000 αυτοκτονίες τη μία μέρα, 7.000 αυτοκτονίες την άλλη. Αυτά μας έλεγε. Mm-hmm. Θυμάται τον καμένο που έλεγε τα μνημόνια. Και τώρα τον βλέπει στη Φόρμουλα 1. Σας καίει που, βγάζουμε εμείς τη χώρα από τα μνημόνια, τα οποία εσείς υποστηρίξατε όλο αυτό το διάστημα. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.